Δυο κοπέλες, φίλες κολλητές, η Άννα και η Μαρία, και μαζί τους και η μητέρα της Μαρίας, πριν από λίγα χρόνια πήγαν για μπάνιο σε μια παραλία. Η Μαρία μπήκε πρώτη στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπά στα βαθιά. Κάποια στιγμή η Μαρία δεν φαινόταν στην ακτή και η φίλη της η Άννα ανησύγησε πολύ. Η Άννα τότε βούτυξε αμέσως στη θάλασσα για να αναζητήσει τη φίλη της, τη Μαρία, αλλά δεν ξαναβγήκε ποτέ από μέσα. Στην προσπάθειά της να σώσει την κολλητή της από βέβαιο πνιγμό, πνίγηκε και εκείνη μαζί της. Και δυστυχώς, πιο πριν, είχε ήδη πνιγεί και η Μαρία. Τελικά, οι δύο κοπέλες πνίγηκαν μαζί. Μετά τον θάνατό της, η Άννα εμφανίστηκε σε μία μαθήτρια του Αγίου Πορφυρίου, η οποία βοήθησε τη μητέρα της να αντιμετωπίσει με πνευματικό τρόπο τον θάνατό της. Και εκεί της αποκάλυψε τα εξής συγκλονιστικά. «Ήταν μεσημέρι», αφηγήθηκε η μαθήτρια του Αγίου. «Δεν κοιμόμουν. Ήμουν σε τελείως φυσική κατάσταση. Οπότε ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου και μπαίνει ολόφωτη, θεϊκά όμορφη, με ένα γλυκύτατο χαμόγελο, η Άννα. Στην αρχή εγώ ταράχτηκα. Αμέσως όμως, θεία χαρά και αγαλίαση με πλημμύρισε. Έμεινα άφωνη να την κοιτάζω. Τότε ακούστηκε η φωνή της ειρηνική και γλυκιά και μου είπε: «Πήρα άδεια από τον Κύριο να έρθω να σε ευχαριστήσω που βοηθάς τη μητέρα μου να ξεπεράσει τον θάνατό μου. Σε παρακαλώ να της πεις πως εγώ θα μπορούσα να σωθώ. Γνώριζα τον τρόπο να απελευθερωθώ από τα χέρια της φίλης μου, αλλά δεν θα είχα τη δύναμη να βγω μόνο εγώ στην ακτή και να αντικρίσω τη μητέρα της. Επίσης, πες τη μητέρα μου πως δεν υποφέραμε. Σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές μας παρουσιάστηκε και ο Κύριός μας, ο Χριστός μας, ο οποίος, χαμογελώντας θεϊκά, μας είπε: «Αν θέλετε, εγώ θα σας στείλω πίσω στην επίγεια ζωή. Τι θέλετε? Θέλετε να γυρίσετε πίσω ή να έρθετε μαζί μου?» Και εμείς διαλέξαμε να πάμε μαζί του. Κανείς δεν μπορεί να δει τη θεϊκή του ομορφιά και αγάπη και να προτιμήσει κάτι άλλο, αδελφοί μου. Ύστερα, η Άννα προσέθεσε με περισσότερη αγάπη: «Και για το καλό που μου έκανες, θα σου πω κι εγώ ένα μυστικό του ουρανού. Έρχονται πολλοί άνθρωποι επάνω, καλοί και ενάρετοι. Αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και οικογενειάρχες. Και πιστεύουν ότι θα πάρουν την πρώτη θέση στον ουρανό. Η πρώτη θέση όμως, αδελφοί μου, ανήκει σε αυτούς που θυσιάζουν τη ζωή τους για τους άλλους. Σε αυτούς που μιμούνται τον Χριστό μας στη θυσία». Αυτά μου είπε η Άννα και έγινε άφαντη. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.